Τα θέματα αυτά καταρχάς έχουν κρυθεί, η δομή λειτουργεί νομιμότατα. Εντάξει. Και βέβαια δείχνει και το σκοπό που έχει η υποστήριξη κατηγορίας, ότι δεν ενδιαφέρει η αναζήτηση του δικαίου, αλλά πώς θα κλείσει η δομή. Το οποίο παραπέμπει σε κάποια άλλα πράγματα. Έχουν υποβληθεί μηνύσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, των εντολέων, όσον αφορά και μαρτυρίες και διάφορες καταστάσεις που έχουν γίνει, καθώς και εναντίον θεμάτων που αφορούν την προκαταρκτική και την προανάκριση, και αναμένουμε τη δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει τουλάχιστον κάποια στιγμή στα πλαίσια τα κανονικά ελληνική δικαιοσύνη, γιατί μέχρι σήμερα αυτό που έχουμε δει είναι μια κολλησιεργία που υπάρχει όσον αφορά τα αιτήματα της υπερασπίσεως. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάμε από την ανάκριση διάφορα θέματα όπως εξέταση μαρτύρων ή έγγραφα ή το οπτικοακουστικό υλικό που είναι το βασικό, και μέχρι σήμερα μην έχουμε λάβει τίποτα. Σχεδόν 10 μήνες μετά την προφυλάξη των εντολέων. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε ένα ευνομούμενο κράτος που θέλει να ονομάζει τη δυτική δημοκρατία, είναι απαράδεκτο. Έχει κλείσει η έρευνα η δικογραφία ή συνεχίζεται? Όχι, συνεχίζεται. Συνεχίζεται, μα γι' αυτό και ακριβώς θέλουμε το συγκεκριμένο υλικό, γιατί είναι ένα υλικό το οποίο θα αποδείξει πάρα πολλά πράγματα. Όταν υπάρχουν καταγραφές ένα έτος μέσα στη μονάδα, σε όλα, και στους θαλάμους, που είναι απαγορεύεται η προσωπικά δεδομένα, αλλά και στις κουζίνες και στην τραπεζαρία και παντού, να δούμε αν υπήρξε κακοποίηση, να δούμε αν υπήρξε δίθεν ασυτεία των ηλικιωμένων και όλα αυτά τα θέματα. Και βέβαια αυτό που είναι το παράδοξο από όλα είναι, δεν μπορεί να κατηγορείται κάποιος ότι δεν σύτιζε τους φιλοξενουμένους και παράλληλα να κατηγορείται και για αναγκαστική σύτιση. Ή με τον χωροφύλακα ή με τον αστιφύλακα. Θα είμαστε και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, δεν γίνεται. Μπορεί να εκδικαστούν τα πλημμυρίματα πριν τα κακουργήματα? Αυτό είναι άλλο ένα πρωτοφανές που γίνεται η συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί τα πλημελήματα είναι προϋπόθεση του κακουργήματος. Δηλαδή αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, θα έπρεπε να περιμένουν την διαδικασία στο κακούργημα και από εκεί και πέρα πλέον, όταν τελειώσει το κακούργημα, να δούμε και τα πλημελήματα, αν και εφόσον υπάρχουν, γιατί υπάρχει. Ευχαριστούμε.